Τις μίσεις του γύριζε τη γεφαλή του και έβλεπε το δεξί στην πρωτομή σειρά να δείχνει στον ορίζοντα μακριά τα θεοφάνεια, το δεξί των άλλων να σταυροκοπιέται και από κάτω αυτός να τρέχει για να σώσει το καρότσι με το βρέφος στην Κροστάντη. Κι ύστερα τι κατρακύλα και τι ρήγμα με τα τείχη γκρεμισμένα και τα σύνορα σαν από έγερση λαών ανεωγμένα. Η αγορά να έχει γεμίσει εκατόνχιλες και πάντιμες τόση σύγχυση γλωσσών και εκείνος ξαναγεννημένος πάλι αδαμιέρος από δίδυμα πλευρά με χέρια δίδυμα συλλαβίζει και πληκτρολογεί ένα αλφαβητάρι από την αρχή για τους νεοσύλλεκτους του μέλλοντος. Η ραψοδία του Έλουρου. Τονίζω σήμερα τη ραψοδία του Έλουρου. Από τα σκιώκοτα της σκέψης βγάζω την ορφή του. Ήταν η ώρα που με ημίκλειστα τα μάτια είδα την άπιαστη φιγούρα σου, Έλουρε. Την είδα μέσα από τα πυκνά ματόκλαδα της νύχτας στο ανοιγοσφάλισμα ενός ξέφωτου, σαν έλασμα φωλιού στην πιο ψηλή προεξοχή της μέρας, ανάμεσα από τις κεραίες των μεγαλοπόλεων, με χέτι ανέμου και τεκτημισμένη ράχη, χέτι και ράχη και τον ήχη στον αυθένα της υπαρξής μας που σου παραδόθηκε κάτω από το αέτομα του βάθρωσου και ασπέρι. Στις απολόγες ώρες μου είδα κι άκουσα το πάνισμα ενός σαρκοβόρου έρωτα και τη γαμψόνυχη περπατησιά σου να έρχεται. Έχω το περασμά σου σ' όλη την αφή μου, Έλουρε, καθώς κάτω από το δέλτα των λαγών μου πέρασε κάθετε και γλίστρησε ένα βαθύ ποτάμι από σκυρτήματα αφή βελούδου και από την τώρα βαθύτερα μια τρικυμία από υποκοιμίες και ύστερα διαγωνισμοί στη χωροφορμισμένη μέρα. Σημέρωσε και αναζητώ τους φίλους μου μέσα και απ' έξω από τη συντροφική αγέννη. Τους βρίσκω με τα όπλα της νεότητας σαν την παρθέντη μαλφή στους τείχους κρεμασμένα, δοσμένους σε έργα πονηρά, προβάροντας τάχα σε πρόσωπα άδολα χαμόγελα, βλέμματα ευθυτενή και ανωδικές πορείες. Ανωδικές. Τρωγώ από πάνω τη δωρά τους και βλέπω πίσω από τα χαμόγελα τη σύσπαση, πίσω από κάθε βλέμμα και μια βλέψη. Βλέπω τα σώματα ένα-ένα να ελίσσονται, τόσα ανθρωποειδή αναρριθόμενα και από τα στενά και τις ρογμές των παρατάξεων άλλα ελροειδή με τους χρυσούς σαχέλια. Βλέπω τον εντοδέα αυτών των ελιγμών, την πολιτεία των ιδεών μου πάλι ζούγκλα. Καιρός να βγω στην αγορά και να κηρύξω καινούρια έγερση τιμάτων και οραμάτων. Και ένα τελευταίο γραμμένο ανέκδοτο που επιβιώνει τις εμπειρίες μας από τις διάφορες προκλήσεις των μεγάλων που έχουμε των δανειστών μας. Το διαβάζω. Ο τίτλος «Ευπαρέστητε» εν έτη 2013. «Ως ευπαρέστητε, κλινέ γερμανικέ», είπε ένας υπουργός που σε αναγνώρισε. «Γερμανικέ του Τρίτου Ράιχ άλλοτε, τώρα της Ευρωζώνης, ευπαρέστητε σε αυτή την παρονία σας του Νότου.
Εν έτη 2013, ναι, όπου το θύμα υποχρεώνεται να μακυρίξει και τον θήτη του Ευεργέτη, με το κορμί του μες στα χρέη να αιμορραγεί και την ψυχή του έξω να αντιστέκεται. Τι οργή λαού ψυχή και ποιος σε συγγραφεί, σαν δουλοπάρχος που σήκωσε κεφάλι και στις εισόδες του Προεδρικού τα μάτια με τον αντίχειρα απ' τις τρόφιγγες νερού αστραπιαία να περνάς στα δακρυγόνα και ενεσχάτη ανάγκη στη σκανδάλη. Η τελετή συνετελέστη στα ενδόκερα. Η υποδοχή, η παράταξη του αγήματος και η ανάκρωση των ύμνων, ελεγιακός ο ένας από τα κόκκαλα του δελμένη και αδέροχος και εμβατηριακός ο τόνος του ηγεμονικού σας Ουμπερ Άλις. Μια φέσπα και κλεισμένων των οδών. Να μας ξανάρθετε, Μαγιόρι, να ξανάρθετε. Και το χαλί που τότε θα ξεριπλωθεί σαν άφεο και φουγός που παραβρέθηκε, α, το χαλί να είναι χαλί του αίματος, χρώματος ερυθρού, βαθαίος ερυθρού, τα πισερή σπουδαίου χωρίστα από την παλέτα ενός φαγίου αλλά μπέικον. Κύριε Γιάννη Γάλα. Ακολουθεί ο Νάνος Βαλαωρίτης. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, όμως με έναν τρόπο που όλοι ξέρουμε, με το βίντεο, θα τον ακούσουμε να μας διαβάζει τρία ποίηματά του και να μας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Τη βιντεοσκόπηση έκανε ο Νίκος Νέζος. Αντιμονώ να γίνει κάτι, οτιδήποτε, κάτι τρομακτικό, κάτι συγκινητικό που να ταιριάζει στο προκείμενο. Και ας μην γνωρίζομαι ποια είναι αυτά τα περίφημα διακείμενα ανακοινώσεων και διαγγέλματα διαδόσεων. Περιμένω να ευοδοθούν όλα τα καταχθόνια σχέδια που αποβλέπουν σε ευτυχείς συγκυρίες, ώστε να μην πετύχει το σχεδιαζόμενο, ώστε να μην γίνει εφικτό το προσχεδιαζόμενο που προβλέπει όλα όσα συνέβησαν. Δεν πρόκειται να μιλήσω για να τα αποκαλύψω. Τι θα σκεφτούν για μένα οι κατοπινοί που ετοιμάζονται να σειράψουν την ανώσια βιογραφία μου. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012. Τι χάσαμε, τι κερδίσαμε. Όλα τα χάσαμε. Τα σπίτια, τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα, τους μισθούς, την ανεξαρτησία μας, τις θέσεις στο δημόσιο, την αξιοπρέπειά μας, τη σύνταξη, τις διακοπές μας, τα επιδόματα, τη δουλειά μας, τα δώρα του Πάσχα και των Χριστουγέννων, την ελπίδα μας για το μέλλον μας και των παιδιών μας, την υπόλοιψή μας, την αξιοπιστία μας, τις μετοχές, τη χώρα μας, τα ομόλογα και τα ευρώ που μας έμειναν, το χρέος, οι φόροι, το άγχος, η ταπείνωση, η αγγελία για θέση εργασίας, η απελπισία και η επέτη, τα γενέθλια, οι γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οι ονομαστικές γιορτές, οι γάμοι, το βάφτισμα, οι κηδείες, το σινεμά, οι σαπουνόπερες, τα μνημόσυνα, τα διαζύγια, το προπό, το λαχείο, τα δάνεια, η πικρία, το νίκη, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, ο φόρος των ακινήτων, οι λογαριασμοί του ΟΤΕ, της ΕΒΤΑΠ, των κοινοχρήστων, τα τέλη του σχολείου των παιδιών, τα απόντα βιβλία τους και η μελαγχολία μας για την εγκόσμια θλίψη, το ποδόσφαιρο, τα ανέκδοτα, τα πειράγματα, η τσακωμή,
οι καυγάδες, οι κωμωδίες, οι τραγωδίες, τα νησιά, τα βουνά, ο ουρανός, η θάλασσα, η άσπαρτη, παραθύναλος ατριγέτιο του Ομήρου. 11 Νοεμβρίου 2011. Άρδιν. Είμαστε ανοιχτοί στις χειρότερες επιδράσεις. Έχουμε δει να καταστρέφονται από κακόφημες διαδόσεις κτίσματα, άνθρωποι, λαοί, οθήκες, ονόματα να σέρνουν στη λάσπη, να γίνονται σκόνη διάσημα έργα, οργανισμοί να χρεοκοπούν, αρμόδιοι να διώκονται, καλονές να καταραίουν, παραδόσεις να σβήνουν με στο θόρυβο των δρόμων. Καινούρια αυτοκίνητα να ρίχνονται στα σκουπίδια, αισθήματα να γίνονται κουρέλια, παροιμίες να χάνουν τη σημασία τους. Παράλληλοι βίοι να σκορπίζουν χαρτιά στα εμπορικά κεφάλια της πέμπτης λεωφόρου, να κλέβουν στίχους από υπεραριστικούς πίνακες, να χάνουν την αξία τους και ως μετριοπαθείς να ανατρέπονται άρδιν, χωρίς αποχρόντα λόγο, να αποχωρούν αδέσποτοι σκύλοι, να υποβαθμίζονται περιπτώσεις, να αναπτερώνονται μάταιες ελπίδες. Συνεχίζει ο ποιητής Γιώργος Γρουατζής. Καλησπέρα σας. Θα σας πω ένα ποίημα που εκφράζει τη συγγνώμη ημών των μεγαλύτερων προς τη νέα γενιά για αυτόν τον άθλιο κόσμο που τους παραδίδουμε. Η συγγνώμη. Ελάχιστη συγγνώμη να στρώσουμε τα ποίηματά μας ορφυρό χαλί στις λεωφόρους του μέλλοντος. Να διαβούν οι νέοι με τη ματιά υψωμένη, με την ελπίδα να μεταλάβουν τουλάχιστον αυτή την ίστατη δικαίωση. Άλλο ένα ποίημα από το βιβλίο Σχεδίες, λέγεται «Ζωογόνες ρηπές». Οι ρηπές ήταν αδιάλειπτες. Με ένα στιγμιαίο σκύψιμο θα έσωζε την άδεια πια ζωή του, μα το σωτήριο σκύψιμο θα σκότωνε την περηφάνεια του. Δεν έσκυψε. Οι θανάσιμες ρηπές του χάρισαν ζωή αληθινή, αφού με αυτό το θάνατο πήρε ουσία η ύπαρξή του. Έπειτα, άνοιξε τη μοναδική πόρτα όπου υπήρχε βήμα πέρα από το κατόφλι, εκεί που βρίσκονται έφηβες ψυχές με ίχνη γυρατιών. Όπως ανακαλύπτεις ένα γίγαντα σε παιδικές παλάμες ή όπως τρυπούν την κουρτίνα τα χελιδόνια για να φωτίσει ο άνθρωπος. Δεν επέτρεψαν να του στήσουν ανδριάντα, πάντα συγγενόταν με τις κουτσουλιές. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ηλίας Βαμβακούσης με την κιθάρα του θα τραγουδήσει το πέραμα σε ποίηση Ανδρέα Παγουλάτου.